σίγουρο είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Η πανδημία του κορονοϊού δημιούργησε νέες πραγματικότητες. Έβγαλε στην επιφάνεια παθογένειες. Έδειξε όμως και νέες ευκαιρίες, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Έχει αναδείξει νέους τρόπους εργασίας, έχει αναδείξει νέα προϊόντα, έχει αναδείξει νέες υπηρεσίες, νέες εφαρμογές, που έχουν μια κοινή στόχευση. Ότι μας δείχνουν ότι είμαστε αναγκασμένοι την επόμενη μέρα να διαχειριστούμε μια πραγματικότητα που είναι εδώ για να μείνει. Ξέρετε, η υγειονομική ασφάλεια ως πρώτη στο αγαθό, η δημόσια υγεία, ή ό,τι αυτό επιφέρει σε κοινωνία, εργασία, οτιδήποτε, ακόμα και στον τουρισμό, ήρθε για να μείνει. Αυτό σημαίνει ότι, μια και μιλάμε, και ο τίτλος νομίζω τη συνεδρία έχει να κάνει με στρατηγική. Ούτε κάνει στρατηγική. Κάνει πριν έρθουν οι φόροι, κάνει όταν έρχονται δηλαδή, και φυσικά κάνει για να προλάβει καταστάσει. Ερχόμαστε λοιπόν να κάνουμε τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό. Για να κάνουμε τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό, πρέπει αφενός με να μετρήσουμε δυνάμεις, να δούμε και που πάσχουμε, γιατί πάσχουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας είπα, αναδείχθηκαν παθογένειες δεκαετιών, και δεν είμαστε εδώ για να παίξουμε το μουτζούρι, να δούμε φταίει αυτό, φταίει εκείνο, φταίει όλοι. Υπήρχαν φταίει τις προφανώς. Και τις βλέπαμε και νωρίς δεν θέλαμε. Θα είμαστε στο ξεκάθαρο, αλλά δεν το βλέπαμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα μείνει τι κάνει τώρα, γιατί το μέλλον είναι μπροστά και σε κάθε περίπτωση, μια και γιορτάζουμε για τα 200 χρόνια, το βλέμμα μας πρέπει να είναι στα επόμενα 200, όχι στα προηγούμενα, και να λέμε τι καλοί που ήμασταν. Τα επόμενα πώς θα είμαστε. Και ξέρετε, και εδώ είναι και η μεγάλη ευθύνη όλων ημών που εκπροσωπούμε θεσμούς. Οι αποφάσεις που θα πάρουμε και παίρνουμε σήμερα έχουν μια τεράστια βαρύτητα για το μέλλον των συμπολιτών μας και θα κρυφθούμε γι' αυτό αυστηρά. Είναι ιστορικές στιγμές που ζούμε για την Ευρώπη, για τον πλανήτη, για την Ευρώπη, για την Ελλάδα και προφανώς και για την Δυτική Ελλάδα που είμαστε και μιλάμε σήμερα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η πραγματικότητα και οι νέες προκλήσεις, όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός ή η ψηφιακή επανάσταση, που λένε οι ειδικοί ότι σε 50 χρόνια την εποχή του κορονοϊού και της πανδημίας δεν θα τη θυμόμαστε ως υγειονομική κατάσταση. Δεν θα είναι φάρος υγειονομικής κρίσης, αλλά θα είναι φάρος και σημείο, έτσι, trigger point, σκανδάλι δηλαδή, μιας επανάστασης ψηφιακής, η οποία αλλάζει τα πάντα μπροστά της. Αναγκαστήκαμε σαν Ελλάδα, άλλοι το είχαν προηγηθεί σε αυτό. Αναγκαστήκαμε να το κάνουμε αυτό και αυτό θα επιφέρει τεράστιες αλλαγές. Όμως, το διακύβευμα παραμένει ιστορικά το ίδιο. Αυτό που ήταν και πριν παραμένει και τώρα. Απλά τώρα αλλάζουν τα εργαλεία. Ποιο είναι αυτό? Συνοχή. Μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό. Τι σημαίνει συνοχή? Σημαίνει να πολιτικές που θα φτάσουν τον έναν κοντά στον άλλο. Και όταν λέμε τον έναν κοντά στον άλλο, τι εννοούμε? Τη μία χώρα κοντά στην άλλη μόνο? Όχι. Σημαίνει και τη μία περιοχή κοντά στην άλλη. Και τη μία περιφέρεια κοντά στην άλλη. Γιατί και στην Ελλάδα, συγχωρέστε με να πω, μπορεί να στενοχωρήσω κάποιος, ο δυτικός άξονας, και όταν λέμε δυτικός εννοώ από την Ήπειρο μέχρι την Καλαμάτα, δεν είναι η σοβαρή. Είναι γέννη ανατολικά η Ελλάδα. Γέννη ανατολικά και αυτό θα πρέπει να το δούμε, διότι χάνει η χώρα, δεν χάνει η περιοχή. Μόνο αν ανοίξουμε και κάνουμε πολιτικές συνοχές, πώς γίνονται αυτές? Γιατί είναι πατέρας, όταν χάθηκε στις ζωές. Ένα κομμάτι, δεν θέλω να το τραγικοποιήσω, αν και είναι τραγικό. Μιλάμε όμως στρατηγικά και σχεδιαστικά και γι' αυτό δεν θέλω προφανώς και χάνουμε και ζωές. Και να σας πω και κάτι πιο σπουδαίο από αυτό. Χάνουμε ανθρώπινους χώρους, γιατί θα σας πω κάτι. Το οποίο το ζούμε βιωματικά, έχω αλλάξει, έχω φύγει τελείως από αυτά που είχα να πω, αλλά έχει μεγαλύτερη αξία. Ξέρετε ποιο είναι το σπουδαίο που χάνουμε? Χάνουμε ανθρώπινους χώρους που θα μπορούσαν να ζουν εδώ. Εμείς είμαστε εδώ στην Ελλάδα, μια περιοχή που αν είμαστε 700.000 σήμερα, θα σας πω ότι είναι τόσοι και άλλοι τόσοι που ζουν στην Αθήνα και άλλοι τόσοι στο εξωτερικό. Και αυτό είναι τραγικό. Αυτό πονάει. Γιατί χάνουμε το αίμα μας. Εμοραγούμε σε ό,τι σπουδαιότερο έχουμε. Ούτε ο πολιτισμός μας είναι τόσο σπουδαίος, ούτε η φυσική μας, το φυσικό μας πλούτος είναι τόσο σπουδαίος όσο νομίζουμε, όσο ο κόσμος μας. Και αυτός φέρει. Φέρει γιατί δεν τον κρατάμε και φταίνουμε όλοι, σας είπα διαχρονικά. Αλλά δεν στέκομαι εκεί. Τι σημαίνει πολιτική συνοχή? Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε? Μίλησε ο κύριος Σκάλτος πριν από λίγο για αποτελεσματικότητα. Ωραία. Είναι ένα υπερόπλο αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπερόπλο. Πότε θα φτάσει αυτό το υπερόπλο να το καταλάβει ο πολίτης? Γιατί η απόφαση
είναι το πρώτο σπουδαίο βήμα. Και αυτό τιμά την Ευρώπη που την πήρε αυτή την απόφαση και εμείς χαιρόμαστε που την πήρε γιατί είμαστε σε αυτή την ευρωπαϊκή μεγάλη οικογένεια και συμμετείχαμε σε αυτό. Ναι, πότε όμως αυτά τα χρήματα θα έρθουν και θα αφηβήσουν στο πρόβλημα του πολίτη. Εκεί, να μιλήσουμε και λίγο τεχνοκρατικά, πρέπει να έχουμε δαπάνες. Κυνηγάμε τις δαπάνες. Εμείς έχουμε πρόταση. Σας την έχω πει και κατευθείαν, σας τη λέω και δημοσίως. Δαπάνες. Τα ΕΣΠΑ μας, τα προγράμματά μας τα επιχειρησιακά, παίζουν με μεγάλες υπερδεσμεύσεις. Υπερδεσμεύσεις σε άξονες, οι οποίοι θα μπορούσαν να φανούν και να είναι αξιοποιήσιμοι και άξιοι να επιλεγούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τους οποίους έχουν περάσει οι δράσεις αυτές, όπως η επιχειρηματικότητα. Όχι μόνο η COVID, η μεταποίηση. Έχουμε 10 εκατομμύρια πρόσκληση, μιλάμε για την περιοχή Δυτικής Ελλάδας στον αέρα και έχουμε αξιολογημένες 70 εκατομμύρια προτάσεις. Εφόσον έχουν περάσει την αξιολόγηση του ΕΣΠΑ, γιατί ορίστε μια τεράστια πρόκληση για τη χώρα και αυτό θα μπορούσε να ισχύσει οριζόντια για όλες τις περιφέρειες. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να αξιοποιηθεί από την ίδια τη χώρα για να έχει η ίδια η χώρα δαπάνες και ταυτόχρονα σημαίνει δαπάνες. Δεν είμαστε εδώ πέρα λογιστές. Δαπάνες σημαίνει να φτάσει το χρήμα εκεί που το έχει ανάγκη. Και αν δεν είναι η μεταποίηση το πρώτο αναπτυξιακό που θα πρέπει να δούμε, το πρώτο αναπτυξιακό βήμα που θα πρέπει να κάνουμε, τότε τι άλλο είναι. Και με αυτή την ιδέα θα απαντήσετε στο δεύτερο γύρο. Είναι στρέφτε. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η πρόκληση είναι μεγάλη και είναι μπροστά μας. Σίγουρα αυτό που περιγράψατε είναι 3-4 διαδικασίες που πρέπει όλες μαζί. Είναι πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάρη. Και εκεί ακριβώς είναι η πρόκληση, ακριβώς και λόγω της ιστορικότητας που αναλύσαμε πριν. Θα σταθώ σε 2-3 πράγματα που ακούστηκαν και έχουν να κάνουν παραμείνει ανοιχτή πρόκληση εδώ πριν. Ότι έγινε συγκεκριμένη πρόταση και συνεχίζουμε να πιέσουμε στην κατεύθυνση τη άρνηση όρημων δράσεων από τα επιχειρησιακά μας προγράμματα προ το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία θα είναι μια win-win διαδικασία για όλους και για τα επιχειρησιακά μας προγράμματα και για το Ταμείο Ανάκαμψης, ως προς την τώρα καταφέρουμε να έχουμε γρήγορα τα πάντα που θα ακουμπήσουν τον πολίτη και την αναπτυξιακή προοπτική. Οπότε δεν το ξέχασα, το ξαναλέω. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το τι ακούστηκε πριν, το είπε. Πριν ο πρόεδρος της Σκέλετ, σε τι αναφέρθηκε στην μη δυνατότητα κάποιων αδύναμων οφειλούμενων, όπως συνηθίζουν να λένε οι γραφειοκράτες και αναφερόμενοι στους Δήμους πολλές φορές, και τι ζητάει τεχνική βοήθεια. Τι κάναμε εμείς στα περιφέρεια της Ελλάδας, και εδώ, μην να το δείτε κι εσείς, γιατί είπατε ότι θα γίνει μέσω του ΕΣΠΑ, εμείς το κάναμε ήδη μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μοναδική και πρώτη στην Ελλάδα. Η μοναδική περιφέρεια, εδώ προποκάρα και λίγο, να πιέσετε και τις υπόλοιπες περιφέρειες, μπορεί να γίνει, μπορεί να οριμάσουν μελέτες μέσα από πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, μέσα από πρόγραμμα, μέσα συγκεκριμένες δράσεις για την ορίμανση μελετών για δήμους που δεν μπορούν. Εμείς το έχουμε κάνει ήδη, υπάρχει νομίζω είμαστε στη διαδικασία ανάδειξη αναδόχου και πολύ σύντομα θα αρχίσει να γίνεται πράξη. Άρα οι περιφέρειες είναι και pioneers, είναι και πρωτοπόροι στη διαδικασία άσκησης πολιτικής, που καλό θα είναι να το βλέπουμε να γίνεται και πράξη από την κεντρική. Και σε κάθε περίπτωση, εδώ θα πρέπει να κλείσω γιατί βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει, θα πρέπει να κλείσω με το εξής. Να υπενθυμίσω ότι η επόμενη σελίδα, η επόμενη μέρα αυτής της πανδημίας, νομίζω σε αυτό αυτής της κατάστασης που ζούμε, σε αυτό όλοι συμφωνούμε και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε αναγκασμένοι να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα αναφέρθηκε ο συνάδελφος ο Απόστολος για την ανάγκη περιφερειακής διακυβέρνησης. Η περιφερειακή διακυβέρνηση δεν είναι η αύξηση πόρων μόνο. Γιατί αναφερθήκατε και είπατε ότι αγαπάμε τις περιφέρειες, δώσαμε τόσα περισσότερα. Δεν έχει σημασία το πόσο. Έχει σημασία το πώς. Και το πώς έχει να κάνει με τη διαβούλευση, έχει να κάνει με τη συναπόφαση, έχει να κάνει με τον συνσχεδιασμό, έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία αποτελούν το ουσιαστικό βάθος της δημοκρατίας. Που δεν είναι άλλο από το να συναποφασίζουν. Πήρα λίγο χρόνο παραπάνω για να αρέσει το κεφάλι. Θα πάλι κάτω το κεφάλι σε αυτό που λέτε τώρα στο τέλος ο κ. Τζικώστα. Παρακαλώ. Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με την Νεκτάριο.